9 γυναίκες που νόσησαν με κορονοϊό κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους νοσηλεύονται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Όλο το ρεπορτάζ θα μας δώσει ο Άρης Κουτσιούκης. Άρη, ήταν όλες ανεμβολιαστές? Δυστυχώς, Δέσποινα, ήταν όλες ανεμβολίαστες και παραμένουν για νοσηλεία και οι 9. Μάλιστα, οι 3 από αυτές σε πιο σοβαρή κατάσταση είναι διασωληνωμένες στη μονάδα ιατρικής θεραπείας. Να σας πω ότι μία ακόμα ήταν διασωληνωμένη μέχρι χθες, αλλά αποσωληνώθηκε, πήγαν κάπως καλύτερα τα πράγματα. Όλες τους, όπως είπες, Δέσποινα, δεν είχαν εμβολιαστεί. Οι γιατροί λένε ότι αντιμετώπισαν πιο σοβαρά την νόσο COVID, καθώς οι έγκυες γυναίκες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο βαρύτερης νόσησης, όπως είναι γνωστό. Να σας πω ότι στο Ιπποκράτειο παραμένουν για νοσηλεία και 4 μωράκια που γεννήθηκαν από μητέρες που νοσούσαν με κορονοϊό τις τελευταίες ημέρες. Το ένα είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση, Δέσποινα, είναι διασωληνωμένο. Τα άλλα 3 είναι σε καλύτερη κατάσταση, δεν χρειάστηκε να διασωληνωθούν ως τώρα. Ωστόσο, το ένα παραμένει στην μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών διασωληνωμένο. Να σας πω βέβαια πως την ίδια ώρα οι εφημερίες συνεχίζονται με μεγάλη πίεση στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, ιδιαίτερα στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Το ΑΧΕΠΑ ολοκλήρωσε την εφημερία με γεμάτη τη ΜΕΘ, αλλά και 6 διασωληνωμένους εκτός της μονάδας εντατικής θεραπείας. Κλείνοντας, να αναφέρω ότι στα νοσοκομεία της Μακεδονίας και της Θράκης σε ΜΕΘ νοσηλεύονται συνολικά 209 ασθενείς, Δέσποινα, από τους οποίους οι 183 είναι ανεμβολίαστοι, δηλαδή σχεδόν οι 9 στους 10. Δύσκολη η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη και παραμένει. Άρη Κουτσιούκη, να σε ευχαριστήσω πολύ.